Πάω σε ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές εδώ και χρόνια μέσα από την συχνότητα του 984. Το τροχαίο σε όλες του τις εκφάνσεις. Το τροχαίο είναι τροχαίο, αλλά πολλές φορές συμβαίνουν τα πάντα όλα. Τελευταίες τραγωδίες στη Λγαριά. Τελευταία τραγωδία στην Ιερά Πέτρα με το θάνατο του 17χρονου. Μάλιστα σε αυτή την πίστα motocross, η οποία δεν είχε αδειοδοτηθεί, ακούστηκαν και πολλά από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν. Βλέπαμε τα λάθη τα οποία και ακούγαμε από τους ειδικούς, τα λάθη που είχαν γίνει, δηλαδή τους θεατές να είναι πάρα πολύ κοντά. Βλέπαμε εκείνους οι οποίοι τραβούσαν τα άλματα από πολύ κοντά με το κινητό τους τηλέφωνο. Στη συνέχεια και στην πορεία των ωρών και των ημερών ακούσαμε επίσης πάρα πολλές φορές ότι στην Κρήτη πρέπει να είναι μία ή δύο οι πίστες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες, οι υπόλοιπες που είναι πάνω από 10 στον αριθμό, που δεν ξέρω σε ποια ακριβώς σημεία βρίσκονται, ότι λειτουργούν έτσι αυτοσχεδία. Ερήμην της πολιτείας, ερήμην των δήμων. Κι όμως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, όπου έχει αναπτυχθεί, έχει φέρει καταπληκτικά αποτελέσματα, διότι βοηθά στη μείωση των τροχαίων. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι επειδή αναπτύσσεις ταχύτητες, πας κατευθείαν και σκοτώνεσαι. Ή όπως λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ανιφαντάκης, ότι φλερτάρεις κατευθείαν με το χάρο. Ωστόσο, όπου έχει αναπτυχθεί, διότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και μέσα σε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας εσύ λειτουργείς, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό? Κάνω την εισαγωγή. Γιατί θα σας γνωρίσω αυτή την ώρα ραδιοφωνικά τον κύριο Αντώνη Χατζημιχάλη. Ο κύριος Χατζημιχάλης ήταν πρωταθλητής Ελλάδος, είναι πρωταθλητής Ελλάδος, αλλά το λέω και το ήταν και το είναι, γιατί πάμε πολλά χρόνια πίσω. Αλλά παρά τα χρόνια που πάμε πίσω, δηλαδή πρωταθλητής Ελλάδος στη μηχανή, δεν ξέρω τι κυβισμού ήταν, πώς ήταν και πώς αλλιώς λέγεται. Πείτε μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε. Μοτοσυκλέτες που ήταν γύρω στα 705 κυβικά, αρκετά μεγάλη μοτοσυκλέτα για την εποχή της, και οι αγώνες όχι τόσο ασφαλείς όσο σήμερα. Πρωταθλητής λοιπόν Ελλάδος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μηχανές 70-71, και όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα οργανωτής αγώνων αυτοκινήτων μηχανών, με κορυφαία βέβαια διοργάνωση κοντά 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το Ράλι Ακρόπολη, έτσι δεν είναι? Εκεί ήταν, εκεί είναι το σπουδαιότερο από όλα. Ωραία. Λοιπόν, τον πρόλογο τον ακούσατε, κύριε Χατζημιχάλη, όπου έχει αναπτυχθεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αλλά όπου υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας, και σήμερα είπατε οι κανόνες είναι καλύτεροι, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις έξω εκεί στο δρόμο και να κάνεις πιο σωστά πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό? Από τους αγωνιζόμενους, τους πραγματικά αγωνιζόμενους αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, πρέπει να ξέρουμε ότι στο δρόμο είναι οι πιο ήσυχοι άνθρωποι. Έχουν εκτονωθεί στους αγώνες, γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο δρόμο, γνωρίζουν την πρόσφυση του δρόμου, το σπουδαιότερο, γνωρίζουν τις κακοτεχνίες που συναντάνε στο δρόμο και είναι πολύ προσεκτικοί. Και γι' αυτό δεν έχουμε σχεδόν κανένα ατύχημα από αγωνιζόμενους που ήταν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια να σκοτωθεί στον δρόμο ή να σκοτώσει κάποιους. Και κυρίως γνωρίζουν ποια είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου, δηλαδή είναι καλοί στα μαθηματικά, γνωρίζουν ποιος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να μπορεί να ανακόψει την πορεία του ένα αυτοκίνητο. Τα ακούω από τους ειδικούς όλα αυτά, αλλά εσείς νομίζω τα ξέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα να τα ακούσουμε από εσάς. Και επίσης γνωρίζουν ότι αν τώρα θα πατήσουν φρένο, έχουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση μπροστά τους ή μικρή απόσταση, έτσι ώστε να χτυπήσουν τον άλλον. Να σας πω, η ταχύτητα
παίζει το μεγαλύτερο ρόλο και μετά τι, έχει το, τι ελαττώματα έχει το αυτοκίνητο. Ή η μηχανή. Ή η μηχανή. Εγώ όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη έβαλα το όριο στον εαυτό μου να τρέχω μέχρι 120 χιλιόμετρα. Μέχρι εκεί πίστευα ότι θα αντιμετωπίσω οτιδήποτε ατύχημα που συμβεί. Σήμερα, σας μιλώ ειλικρινά, έχω κατέβει, έχω πάει στα 80 χιλιόμετρα. Γιατί συναντάμε πολλές κακοτεχνίες, συναντάμε πολλούς κακούς οδηγούς, κακοτεχνίες στους δρόμους εννοώ. Ξέρουμε τα αυτοκίνητα σε τι κατάσταση είναι. Γνωρίζω πολλούς που έχουν αλλάξει ελάχιστα 5-6 χρόνια. Έχουν εφθαρεί, έχουν εξεραθεί και όμως κυκλοφορεί με αυτά. Λοιπόν, αν δεν προσέξεις τους απέναντι που λέμε, και τότε πάλι κινδυνεύεις. Γι' αυτό έβαλα το όριο 80 στον εαυτό μου, ώστε και αν μου συμβεί κάτι από τον απέναντι που έρχεται, έχω την εμπειρία πια να βγω ή από το δρόμο ή να πάω στο αντίθετο ρεύμα, αναλόγως τι θα συμβεί εκείνη την ώρα, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μιλάτε για άμεσα αντανακλαστικά. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια ο καθένας μας να το αντιμετωπίσει στο δρόμο, μην έχοντας την εμπειρία. Αν δεν έχει την εμπειρία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και αν η ταχύτητα είναι μεγάλη, τότε δεν μπορεί, κλείνει τα μάτια και όπου σκάσει που λέμε. Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Πόσο ασφαλής είναι, μιας και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είπα στην αρχή ότι υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία, όπου αναπτύσσεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μειώνονται κατακόρυφα τα τροχαία από τη μία, αλλά από την άλλη πόσο ασφαλής είναι, γιατί ξέρουμε ότι είναι δεκάδες και εκατοντάδες τα παιδιά που έχουν, αλλά και οι ενήλικες σαφέστατα, που έχουν πραγματικά αυτή την πολύ μεγάλη αγάπη. Και πώς μπορεί να είναι ασφαλής αν δεν είναι? Οι αγώνες γίνονται συνήθως σε κλειστές διαδρομές, σε κυκλοφορία. Είτε όπως το motocross που είπαμε προηγουμένως, οι αγώνες ταχύτητος ή τα ράλι, οι αγώνες αναβάσεων. Ο αγωνιζόμενος εκεί δεν έχει να αντιμετωπίσει αντίθετα να του έρχεται αυτοκίνητο. Έχει κάνει την προπόνησή του, έχει δει τη διαδρομή, την ξέρει, ξέρει σε ποια στροφή κρατάει που λένε οι οδηγοί, άλλοι δεν κρατάει, προσέχει και έτσι αποφεύγουμε τα ατυχήματα στους αγώνες. Από εκεί και πέρα είπαμε για το ατύχημα. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες βέβαια. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια κλειστή διαδρομή, όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια πίστα, υπάρχει κάποιος κανόνας και υπάρχει κάποιο όριο που σου λέει εκείνος ο οποίος επιβλέπει ότι πάνω από αυτό ενδεχόμενα το σημείο ταχύτητας ή σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα από εσένα, να λειτουργείς τελείως διαφορετικά? Στους αγώνες ταχύτητος σου βάζει κάποιος κόφτη? Ναι, στους αγώνες ταχύτητος που περιφέρει σε μία πίστα, εκεί όταν δουν μία επικίνδυνη οδήγηση ή μία βλάβη στο αυτοκίνητο, σε ειδοποιεί ο αλυτάρχης του αγώνα με διάφορες σημαίες και το νούμερο που έχει στο αυτοκίνητο σου ή τη μοτοσυκλέτα ότι είναι επικίνδυνο και πρέπει να σταματήσεις. Στα ράλι ή στα αναβάσεις αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ο τεχνικός έφορος στην αφετηρία της ειδικής ή της ανάβασης που κάνει έναν έλεγχο στα πληρώματα αν φορούν σωστά το κράνος, τις ζώνες τους, τα εσώρουχα που πρέπει να είναι άφλεκτα και μια ματιά εξωτερική στο αυτοκίνητο. Αυτά τα μέτρα υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν εκείνα τα μέτρα και οι κόφτες. Στις μη αδειοδοτημένες κόφτες ασφαλείας, αυτό ναι, εννοώ, έτσι, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Σε μη αδειοδοτημένες πίστες, ωστόσο, που αν είναι πάνω από 10, όπως λέγεται το τελευταίο διάστημα σε όλη την Κρήτη, μπορώ εγώ να πάω με μεράκι, με πάρα πολύ αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, να αθληθώ, να τρέξω, να κάψω αδρεναλίνη, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά δεν υπάρχει κανένας κανόνας και μπορώ να τολμήσω τα πάντα όλα. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι αδειοδοτημένοι χώροι μπορούν να προσφέρουν και οικονομικά σε μια περιοχή. Οπωσδήποτε προσφέρουν οικονομικά σε μια περιοχή, αλλά όταν λέμε η πίστα έχει
έχει πάρει την άδειά της από την περιφέρεια και όπου αλλού ανήκει. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η πίστα για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να είναι και οι αρμόδιοι άνθρωποι που θα ελέγξουν. Ο τεχνικός σέφος να ελέγξει τη μοτοσυκλέτα, να ελέγξει την στολή του, πάμε στο μοτοκρός, το κράνος. Δηλαδή δεν μπορεί να φοράει οτιδήποτε κράνος. Δηλαδή ένα κράνος ραλίστα δεν κάνει σε οδηγό μοτοκρός. Ένα κράνος του μοτοκρός δεν κάνει σε ένα ραλίστα. Έχουν προδιαγραφές οι μπότες τους. Όλα αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγχει. Πρέπει να ελέγχει και ακόμα και τη διαδρομή. Όταν λέμε αδειοδότηση, δεν το αφήνουμε. Α, έχει άδεια η πίστα, μπαίνει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει. Πάλι και εκεί πρέπει να έχει κανόνες. Ακόμα και η πίστα πρέπει να έχει συγκεκριμένους κανόνες για να λειτουργήσει, ό,τι έχει να κάνει είτε με το χώμα ή με την άσφαλτο, είτε με τα πετάγματα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Με τα άλματα, με οτιδήποτε. Πρέπει να έχει και τον κατάλληλο κόσμο μέσα, να έχει ασθενοφόρο με γιατρό που να έχει τις γνώσεις για πρώτη βοήθεια. Δηλαδή δεν γίνονται έτσι απλά. Πήραμε τη μοτοσυκλέτα, μας φορέσαμε ένα κράνος, δύο, ένα ζευγάρι μπότες και πήγαμε και παίζουμε. Το Υπουργείο, ποιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών δίνει αυτές τις, όχι δίνει απλά τις άδειες, εγκρίνει τη συγκεκριμένη την πίστα. Πώς δηλαδή γίνεται, ξεκινάς από τη μελέτη, η δημοπράτηση της μελέτης. Εγώ έβλεπα τώρα μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου που βγήκε από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που λέει ότι με χρηματοδότηση ύψους 135.000 ευρώ που εξασφαλίστηκε από τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, προχωράει η διαδικασία επιλογής μελετητή για να δημιουργηθεί μια ασφαλής πίστα motocross εδώ, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τόσο για τους αθλητές όσο και τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Υπουργείο λοιπόν Αθλητισμού, το Υποδομών, υπάρχουν κάποιες διεθνείς επιτροπές που ελέγχουν τους χώρους αυτούς και τις πίστες? Γιατί φαντάζομαι πρέπει να είναι ειδικοί μέσα. Ό,τι γνωρίζω, το Υπουργείο Αθλητισμού έδωσε αυτά τα χρήματα. Θα γίνουν τα έργα από ό,τι ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα, όσο ασφαλή και να γίνει η πίστα, επανέρχομαι πάλι και λέω ότι αν δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι τις ορισμένες ώρες που χρειάζεται, δηλαδή θα ανοίγει κάποιες ώρες που πρέπει να είναι και αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δεν πάει να πει ότι είναι ελεύθερη πίστα να μπαίνει, βγαίνει ο καθένας ό,τι ώρα θέλει. Θα πρέπει να είναι, δηλαδή τα 135.000 ευρώ που ακούω, ας πούμε, άντε να γίνει πίστα. Να γίνει μια ασφαλή πίστα με τις περιφράξεις εξωτερικά της πίστας, να μην μπαίνει κανένας, εσωτερικά της πίστας να μην κυκλοφορούν θεατές και να υπάρχουν χώροι κατάλληλοι για να πηγαίνουν οι οδηγοί. Όπως είχαμε κάνει μια μελέτη σε μια πίστα με ένα ξένο που ήρθε και με ρώτησε τις τουαλέτες πού θα τις βάλουμε. Το σπουδαιότερο ήταν για αυτόν. Πού θα μπουν οι τουαλέτες? Θα έρθει ο θεατής με τη γυναίκα του και το παιδί του, πού θα πάει, πίσω από τους θάμνους? Καταλαβαίνετε πόσο διαφορά έχει όταν φτιάχνεις μία πίστα. Δεν είναι μόνο μπήκαμε στην πίστα. Πρέπει να προσέξουμε και πολλά άλλα. Είναι ολόκληρη υποδομή από τη λεπτομέρειά της μέχρι τον ασφαλτοτάπητα, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Το χώμα, η ασφάλεια, η περίφραξη, τα σακιά με την άμμο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει εκεί γύρω. Κύριε Χατζημιχάλη, η πίστα, η μία που μπορεί να γίνει σε μία περιοχή αδειοδοτημένη, μπορεί να κάνει εξάσκηση εκεί ο ανήλικος και ο ενήλικας, γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές, ή χρειάζονται διαφορετικές πίστες? Γιατί μέχρι σήμερα έχω ακούσει, σας ρωτάω και μου κινεί το ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν παιδιά από την ηλικία των 5-6 χρονών που έχουν αυτή την αγάπη, τους εμφύσισε τέλος πάντων αυτό το ενδιαφέρον η οικογένειά τους, ο πατέρας ή κάποιος δικός τους, και τρέχουν σε αυτά και θέλουν να ασχοληθούν με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πρέπει να είναι η ίδια πίστα ή διαφορετική? Όχι, όχι, τελείως διαφορετική πρέπει να είναι για τα ανήλικα παιδάκια, γιατί έχουμε δει παιδιά από 4 ετών να ξεκινούν, 3-4 ετών, σας φαίνεται παράξενο? Δεν έχουν μάθει ακόμα την αλφαβήτα και ξέρουν και ότι κάνουν μοτοσυκλέτα. Είναι διαφορετική η πίστα τους. Δεν έχει τα άλματα που έχει η κανονική πίστα. Δεν έχει τις ταχύτητες που αναπτύσσεις στην κανονική πίστα. Γι' αυτό θέλει μια βοηθητική
δίπλα σε αυτή την πίστα ή κομμάτι της πίστας αυτής να προπονούνται. Κύριε Χατζημιχαήλ, να ρωτήσω κάτι. Επίσης, είσαστε τόσα χρόνια στην Κρήτη. Πόσα χρόνια είστε στην Κρήτη? Από το 2005. Μάλιστα. Ερωτικός μετανάστης, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκατε στην Κρήτη εσείς. Να πω όμως και κάτι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Από το 2005 μέχρι σήμερα, έχει βρεθεί κάποιος ο οποίος να έρθει να σας χτυπήσει την πόρτα ξέροντας ποιος είστε? Γιατί και εδώ στην Κρήτη λειτουργείτε έτσι, δραστηριοποιείστε έτσι, δηλαδή είσαστε οργανωτής αγώνων αυτοκινήτων σε όλο το νησί. Έχει έρθει κάποιος να σας πει ελάτε, ξέροντας ότι είσαστε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στη μηχανή, ότι είσαστε πρωταθλητής, ότι ξέρετε από τους κανόνες, ξέρετε τα πάντα όλα, να σας πει ελάτε εδώ να δούμε πώς μπορούμε, ας πούμε, να μετρήσουμε τα μεγέθη μας, να δούμε τι χρειάζεται για να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω, να έχουμε και έτοιμες προτάσεις, να τις καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις, τις μελέτες να τις δούμε για να αδειοδοτηθούν κάποιοι χώροι? Θα σας πω την αλήθεια. Ασχολήθηκα με το ράλι Ακρόπολης γιατί εκεί θέλαμε, δεν θέλαμε, έπρεπε να τηρήσουμε τους παγκόσμιους κανονισμούς. Οπωσδήποτε, ό,τι κάναμε που δεν γινόταν μέσα στους κανονισμούς της FAI, της FIA, έπρεπε να πάρουμε άδεια 3 μήνες νωρίτερα, να έρθουν να το εγκρίνουν. Λοιπόν, επειδή τα έχω ζήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί έχουμε ασχολήθηκα με μια πίστα στην Ελασσόνα που κάναμε παγκόσμιο πρωτάθλημα motocross, δεν προχωράμε με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους κανονισμούς. Και να μου πούνε να πάω, σας μιλάω από τώρα ξεκάθαρα, δεν θα πάω. Δεν θα πάω γιατί τους λες αυτό το πράγμα είναι ανάποδο από το κανονικό και σε κοιτάνε και περίεργα, έλα μωρέ εσύ που το μάθες. Ενώ στο ράλι Ακρόπολης δεν είχε τέτοια. Αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό κάναμε. Και γι' αυτό το ράλι Ακρόπολης μπορώ να πω ότι διδάσκει και άλλους οργανωτές. Σε όλο τον κόσμο τους δείχνουμε, κάναμε σούπερ ειδική μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Μάλιστα. Δεν θέλουμε λοιπόν, λέτε, πάρα πολύ απλά. Είτε γιατί είναι κόστος, είτε γιατί μας πέφτει βαρύ. Γιατί? Υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που να τους αρέσει. Γιατί όταν λέω, ακούω τη λέξη που λέει το αγαπάνε. Εγώ τη λέξη αυτή τη ξέρω ότι αγαπάω την οικογένειά μου, αγαπάω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Αυτό το κάνω γιατί μου αρέσει, δεν το κάνω γιατί τα αγαπάω. Να το βάλω στην ίδια μέρα με την οικογένεια, αποκλείεται. Λοιπόν, κάποιοι που τους αρέσει δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν για λίγο καιρό, μετά από λίγο θα εμφανιστούν κάποιοι άλλοι επιτίδιοι, γιατί πάντα το λέω ξεκάθαρα, υπάρχουν, που θα χαλάσουν και τον καλό. Μάλιστα. Και θα τα φέρουν στα μέτρα τους. Κύριε Χατζημιχαλή, ένα μικρό λιθαράκι βάλαμε, δεν κάναμε τίποτα περισσότερο, αλλά σε αυτές τις κουβέντες μακάρι κάποια αυτιά να είναι ανοιχτά και να ακούνε ποιο είναι και το δυναμικό το οποίο έχουμε και ποιες είναι και οι δυνατότητές μας, έτσι ώστε τα πράγματα να διορθωθούν και να γίνουν πολύ καλύτερα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που επιμένω και ξαναλέω ότι όπου έχει αναπτυχθεί έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση των τροχαίων. Στατιστικά είναι στα στοιχεία, δεν το λέω εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Όχι πολύ, αλλά παρακαλώ, πείτε μου. Όταν ήρθαν τα εγγόνια μου από την Αμερική, είχα ένα αμάξι στο πίσω κάθισμα, δεν είχε ζώνες. Μπήκανε μέσα για να τα πάω μια βόλτα. Μου ζητήσαν τις ζώνες. Δεν είχαν. Του λέω, δεν έχει ζώνες αυτό το αυτοκίνητο. Α, λέει, δεν πάμε αυτό το αυτοκίνητο, βρες άλλο να έχει ζώνες. Πόσο ήτανε? 10 χρονών. Μάλιστα. Τι να πούμε από εκεί πέρα. Η κουλτούρα μας. Και τα θέλω μας. Πρέπει να αλλάξουμε σε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Μου δίνετε το βήμα για να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται τροχέα. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε τον κόπο σήμερα και με τέτοιο καιρό να είσαστε εδώ. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι παίρνουμε μια. Χαρά μου που είμαι μαζί σας. Καλά να είστε, κύριε Χατζημιχάλη. Τιμή δική μου.